Μαζί μας βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μεταμόρφωσης, κ. Φώτης Παπαδόπουλος. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και η πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεταμόρφωσης, Νικολέτα Πάλι. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση για την οποία θα μας μιλήσετε πολύ περισσότερο και βασικά εγώ αυτό το, στο οποίο θέλω να σταθώ είναι ότι επειδή και εγώ είμαι αθλητής και γενικώς τρέχω και γυμνάζομαι, βλέπω τα τελευταία χρόνια γενικότερα στο δρόμο πολλούς περισσότερους Έλληνες να έχουν αρχίσει να ασχολούνται όλο και περισσότερο με την άθληση, με τη γυμναστική, με το τρέξιμο, κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια το έβλεπα μόνο στο εξωτερικό. Είναι αναγκαιότητα και συνηθίζεται ή μάλλον κυρίως αποδεικνύεται ότι ο αθλητισμός αποτελεί διέξοδο στις κοινωνίες που η τραγικότητα και η ανέχεια υπερτερεί εναντί όλων των άλλων. Και τα τελευταία χρόνια μέσα στα μνημόνια, μέσα στην κρίση, μέσα στην τραγικότητα υπάρχει ο αθλητισμός που ευτυχώς οι Έλληνες, η κοινωνία γενικώς τον αγκαλιάζει και αποτελεί διέξοδο για όλους μας. Έτσι λοιπόν και εμείς στο Δήμο μας από πέρυσι είπαμε να αναβιώσουμε τα Αρβανίτια, έναν αγώνα που είναι προς τιμήν του Βαλκανιονίκη συμπολίτη μας Κώστα Αρβανίτη, και πριν αρκετά χρόνια, γύρω στο 1978, για πρώτη φορά δειλά-δειλά ξεκίνησαν να υπάρχουν στην πόλη μας. Συνεχίστηκαν από το 1982-83 επί Δημαρχίας Γιάννη Χριστονάκη για αρκετά χρόνια και επί Δημαρχίας Δημήτρη Τζίτζιφα. Κάποια χρόνια για κάποιους τεχνικούς λόγους δεν επραγματοποιούνται και από πέρσι αναβιώνουμε τα Αρβανίτια με τη συμμετοχή όλης της κοινωνίας. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Θα τρέξετε κι εσείς? Θα τρέξω κι εγώ. Δυστυχώς δεν μου το επιτρέπει η μέση μου, αλλά σίγουρα θα προσπαθήσω κάποια μέτρα να τα κάνω. Και συμβολικά. Είστε προσκεκλημένοι κι εσείς φυσικά. Έτσι. Μακάρι, μακάρι. Να καταφέρουμε να έρθουμε. Κυρία Πατέλη, είναι η δεύτερη χρονιά που διοργανώνεται αυτός ο αγώνας? Είναι η δεύτερη χρονιά. Εγώ αυτό που θέλω να πω και είναι σημαντικό έτσι για να... σαν ιστορικό γεγονός στα Αρβανίτια, έχω συμμετάσχει ως μαθήτρια στις χρονιές που είπε και ο Αντιδήμαρχος και πέρυσι συμμετείχα με τα τρία μου παιδιά. Θεωρώ ότι αυτό ήταν πολύ σωστό στο να ξαναγίνει και να διοργανώνεται με όποιο τρόπο. Πέρυσι ήταν μια χρονιά που λίγο οργανωτικά μπορεί να υπήρχαν κάποιες αστοχίες. Φέτος όμως πιστεύω με την καλή συνεργασία που υπάρχει με το γραφείο του Αντιδημάρχου και επειδή η κοινοφελής επιχείρηση αυτό έχει στόχο να υποστηρίξει οργανωτικά και σε οικονομικό επίπεδο ό,τι χρειάζεται, ώστε να μπορέσει να στερθεί με επιτυχία αυτή η διοργάνωση, πιστεύω θα τα πάμε καλύτερα. Αυτό που θέλουμε εμείς κυρίως είναι η συμμετοχή του κόσμου. Και όταν λέμε κόσμο, όχι μόνο των δημοτών μας, αλλά και όλων των όμορων δήμων και από όποια γωνιά της Αθήνας θέλει κάποιος να συμμετάσχει, αυτό θα είναι το ευχάριστο γεγονός για μας. Η συμμετοχή η περσινή ποια ήτανε? Ήτανε περίπου 1000 άτομα. 1000 άτομα. Είχαμε κάνει μια εκτίμηση ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι ως ξεκίνημα με 300-400 πολίτες και ξεπεράστηκε ο αριθμός των 1000 ατόμων. Φέτος οι προσδοκίες ποιες είναι, τι λένε? Στα ίδια επίπεδα αν είμαστε θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Σίγουρα όμως θα έχουμε μια καλύτερη οργανωτικά διοργάνωση. Η κυρία Ρόνη θα συμμετάσχει? Εμείς θέλουμε πολύ. Αν ήμουν εδώ πέρα εννοείται θα πήγαινα. Πάντα είμαι δίπλα στη μεταμόρφωση και σε όλες τις δράσεις και θα έβαζα και το σορτσάκι μου και το μπλουζάκι μου και θα πήγαινα. Αλλά θα είμαι Ιταλία, όπως ξέρετε, κυρία Καλκαβούρα, οπότε είναι γεγονός ότι η κυρία Ρόνη είναι φίλη της πόλης της μεταμόρφωσης. Έχουμε κοινή πορεία, όπως με αρκετούς των δημοτικών παραγόντων του Δήμου Ηρακλείου, μαζί εδώ και χρόνια. Και με την ευκαιρία που ξαναβρίσκομαι στο στούντιο με την κυρία Ρόνη θα πω το εξής. Το είχα πει πριν αρκετούς μήνες ότι θα πρέπει η νέα δημοτική αρχή που προέκυψε με επικεφαλή στον Νίκο τον Μπάμπαλο και όλους εσάς συνεργάτες αυτή την δημοτική περίοδο να διαφυλάξει ως κόριο οφθαλμού τον ραδιοφωνικό σταθμό, διότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα για το Δήμο να υπάρχει και όπως δύσκολα δημιουργήθηκε είναι πολύ εύκολο να μην υπάρχει. Βλέπω όμως ότι έχουν γίνει
πολλά και σημαντικά βήματα προόδου. Είναι πανθομολογούμενο κοινωνικά ότι ο σταθμός πάει πάρα πολύ καλά με τη δική σας προσπάθεια και γι' αυτό ακριβώς να συνεχίσετε το έργο και να μπορείτε να μας φιλοξενείτε και εμάς και όμορους δήμους και συναδέλφους από άλλες περιοχές. Ευχαριστούμε, έχουμε την εκροστρέφεια και γι' αυτό δίνουμε τη σκητάλη και δίνουμε και χώρο και στους όμορους δήμους αλλά και στους ανθρώπους που έχουν να δείξουν αρκετά πράγματα, είτε πολιτιστικά είτε αθλητικά, και νομίζω ότι η Μεταμόρφωση το έχει αποδείξει αυτό. Στο τελευταίο δίλεπτο θα με αφήσετε και καλά γαβούρα να πούμε 5 πράγματα και για το πολιτιστικό κομμάτι. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι παρακολουθώντας γενικότερα τις δράσεις του ραδιοφωνικού σταθμού του Επικοινωνία FM του Δήμου του Ηρακλείου, μπορώ να πω ότι και με την Προεδρία της κυρίας Αρώνη, γενικώς η στήριξη που υπάρχει στον αθλητισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και των όμορων δήμων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχει μεγάλη επικοινωνία όσον αφορά τις δραστηριότητες αθλητικές όλων των ομίλων και των συλλόγων της περιοχής, ανεξάρτητα από την δημοτικότητα του εκάστοτε αθλήματος, και άλλωστε αυτός είναι και ένας από τους σκοπούς του ραδιοφωνικού σταθμού, η επικοινωνία γενικότερα των καλών δραστηριοτήτων που γίνονται μέσα σε ένα δήμο. Εγώ δεν επικεντρώνω μόνο στο κομμάτι του αθλητισμού ή του πολιτισμού, το επικεντρώνω σε όλο το φάσμα μιας ραδιοφωνικής παρουσίας. Όμως, από τη στιγμή που και αγαπάμε τον αθλητισμό και προερχόμαστε από αυτόν και τον υπηρετούμε, θα έλεγα για το σταθμό ότι η δική σας παρουσία, χωρίς, δεν είναι κολακία, είναι πραγματικότητα, η δική σας παρουσία αποδεικνύει του λόγου του αληθές, το ότι ο σταθμός κάνει βήματα πρόοδου. Και αυτό θα πρέπει να γίνει γνωστό σε όλη την κοινωνία με μεθόδους, με τρόπους, με όρους και κανόνες φυσικά που εσείς θα υπαγορεύσετε, αλλά η παρουσία του κ. Καλκαβούρα και άλλων δημοσιογράφων επιφανών και αποδεκτών από την κοινωνία νομίζω ότι θα καταξιώσει ακόμα περισσότερο κοινωνικά στο Ηράκλειο αλλά και όχι μόνο στη συνείδηση του κόσμου το σταθμό σας. Εμείς είμαστε εδώ να προβάλλουμε το έργο μας, σας ευχαριστούμε γι' αυτό και θα λέμε τον καλό μας λόγο, αλλά συνάμα θα κάνουμε και την όποια κριτική αν κάτι δεν κάνετε καλά, έτσι. Το ίδιο θέλουμε και εμείς από εσάς. Το ίδιο θέλουμε και εμείς από εσάς. Η κριτική είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη, κυρία Ρόνη, ο λόγος σε εσάς. Εγώ τι να πω, με εξέπληξε ο Φώτης, παλιός φίλος. Μ' αγαπάει και το ξέρω ότι τα λέει αυτά, αλλά νομίζω ότι έχουν μια βάση και έχουν και ένα βάθος όλα αυτά που λέει. Είχε τις αμφιβολίες του και εκείνος όταν αναλάβαμε το αν θα διατηρήσουμε όντως σαν κόρη οφθαλμού το ραδιοφωνικό σταθμό, γιατί δεν νομίζω ότι είναι μόνο για το Ηράκλειο, νομίζω είναι για όλη την περιοχή. Δύσκολο το εγχείρημα, Μέρη, είναι γεγονός αυτό. Ήταν δύσκολο. Mm. Το πετύχαμε νομίζω και όλοι μαζί, γιατί αυτό που μου καταφέρει Αντώνη εδώ πέρα στο σταθμό είναι να είμαστε ομάδα. Ναι. Και ο ένας να βοηθάει τον άλλον και αυτό το δείχνουμε. Και όταν είσαι ομάδα, όλοι μαζί πάμε μπροστά. Ο καθένας δεν θα πάει, θα πάει λίγο παραπέρα. Όλοι μαζί θα πάμε πιο ψηλά, νομίζω. Εμείς ως ακροατές χαιρόμαστε γι' αυτό και δεν έχει να κάνει με τη σημερινή μας παρουσία ή την όποια παρουσία στο σταθμό. Έχει να κάνει με την ουσία της λειτουργίας, που η κοινωνία σήμερα το έχει πραγματικά ανάγκη. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Σταρβανίτια, από ποια χρονολογία θα πάρουν μέρος, πόσο χρόνο θα είναι τα παιδάκια που θα μπορεί έχουν να συμμετάσχει οποιοδήποτε. Έχει δημοσιογραφικό δαιμόνιο, βλέπετε. Ναι. Πάντα το είχε αυτό η κυρία Ρόνη. Μπορεί να έρθουν παιδάκια κυρίως από τετάρτης δημοτικού, 9-10 χρονών. Γυμνασίου, λυκείου, μέχρι όσο πιο μεγάλη ηλικία υπάρχει. Γιατί συνεργαζόμαστε με την Ομοσπονδία Βετεράνων του Στίβου, την ΟΒΕΑΣ. Και πέρσι είχαν έρθει και μεγάλης ηλικίας μικρά παιδιά. Δηλαδή είχαν συμμετάσχει και 85άριδες και 90άριδες. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή για όλες τις ηλικίες. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδρομές. Ναι. Είναι 500 για τα παιδιά, τους μαθητές, 1700 που μπορούν να διαλέξουν τα πιο μεγάλα παιδιά και τα 5 χιλιόμετρα που είναι για τους ενήλικες. Τα 5 χιλιόμετρα είναι η ανώτατη διαδρομή. Η ανώτατη διαδρομή που γίνεται και όποιος δεν μπορέσει να το καταφέρει βέβαια αυτό, σταματάει πιο νωρίς. Μάλιστα. Και η κίνηση? 10 η ώρα. Η κίνηση από πού? Από την πλατεία Δημαρχείου. Μάλιστα. Γνωστό. Η καλύτερη δυνατή ώρα να τρέξει κανείς. Το σύνθημά μας είναι
σκοπός μας δεν είναι η νίκη, αλλά η συμμετοχή. Η συμμετοχή. Και ευελπιστούμε να έχουμε μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Θα τα ανεβάζετε βέβαια στο Facebook να τα βλέπω κι εγώ. Εντάξει, και στα... προσπαθούμε. Και στα μέσα. Όχι, να τα βλέπω να... και να κοινωνηθεί σωστά. Και βέβαια θα στείλουμε και τα αποχρήσεις και από εδώ πέρα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι όλοι ξέρουν ότι συνεργαζόμαστε με το ΣΒΑΠ, έτσι, το Σύνδεσμο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πληροφορία που πήρε για την επόμενη δράση είναι πάλι για τη μεταμόρφωση. Είναι το πολιτιστικό κομμάτι. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς ετοιμάζετε, εγώ ξέρω, αλλά να το κοινωνήσουμε και στον κόσμο που μας ακούει. Σε εξαιρετική κατάσταση, κυρία Ρόνη. Παίζει, υποκαθιστά τέλεια το ρόλο του δημοσιογραφικού παραγωγού. Είναι, να σας πω λοιπόν, είναι μια παράσταση του Θεάτρου Τέχνης Κάρλο Κουν, οίκος Μάκμπεθ, στη σκηνοθεσία του Κώστου Καπελώνη. Θα φιλοξενηθεί στη Μεταμόρφωση το Σάββατο στις 4 Νοεμβρίου. Θα το ανακοινώσουμε, θα το προμοτάρουμε, θέλουμε και εκεί τη δική σας βοήθεια. Είναι ένα έργο το οποίο είναι για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική πραγματικότητα από τον ΣΒΑΠ και απλά επειδή το συνεδριακό μας βρίσκεται σε μια κατάσταση τώρα, επειδή γίνανε κάποιες ζημιές, θα γίνει στο δεύτερο δημοτικό. Στο δεύτερο δημοτικό, στην αίθουσα των πολλαπλών χρήσεων του δεύτερου δημοτικού. Το λέμε από τώρα για να το ξέρει ο κόσμος. Το δεύτερο δημοτικό που είναι, κυρία Πατέλη? Είναι στην περιοχή της Καναπίτσας. Αγίας Βαρβάρας η οδός. Εκεί είναι για να το ξέρει ο κόσμος. Δυστυχώς είχαμε ένα απρόπτο γεγονός στον μήνα η πυρκαγιά στο συνεδριακό κέντρο, στο χώρο του συνεδριακού κέντρου. Ευελπιστούμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα το έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά δεν είναι και προτεραιότητα οι εκδηλώσεις να γίνονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Πολιτιστική αποκέντρωση, θα έλεγα, αυτό περιφερειακά καλό, στην πόλη, σε αίθουσες οι οποίες είναι δόκιμες να φιλοξενήσουν τέτοιες παραστάσεις και φυσικά θα το κάνουμε πράξη. Και βέβαια, ένα στολίδι ήταν το είναι και είναι, νομίζω ότι ξαναφτιάχνεται έτσι. Βέβαια, εγώ πρέπει να πω ότι γίνονται πάρα πολύ καλές παραστάσεις και πάρα πολύ καλές εκδηλώσεις στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Πώς το καταφέρνετε αυτό σε τόσες δύσκολες συνθήκες που ζούμε? Κοιτάξτε, προσπάθεια θέλει. Αυτή την εποχή θεωρούμε πως έχουμε μια σχετική τεχνογνωσία και το μεγαλύτερο ποσοστό των εκδηλώσεων, το 90% περίπου των εκδηλώσεων, το παράγουμε και το οργανώνουμε εμείς, μόνοι μας. Και σε συνδυασμό με τη χρηστή διαχείριση που πιστεύουμε ότι γίνεται, μπορούμε και πληρώνουμε άμεσα τους καλλιτέχνες και πετυχαίνουμε ταυτόχρονα να καταβάσουμε και το κόστος στο ελάχιστο, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Είναι πολύ απλή η συνταγή λοιπόν. Και σύν της άλλης, επειδή συγκρινόμαστε με το παρελθόν, εμείς έχουμε βάλει μια διαφορετική προτεραιότητα στα πολιτιστικά πράγματα της πόλης. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να απευθυνόμαστε στον κόσμο, ειδικά αυτή τη δύσκολη εποχή, με ένα πνεύμα ανωτερότητας, ουσίας και ποιότητας συνάμα. Εξ αυτού λοιπόν η συνέχεια της εκδήλωσης που είπε η συνάδελφος η κυρία Πατέλη, μέσα στο μήνα Νοέμβρη θα είναι το Action ST, τον Θεοδωράκη Λίτη, όπου στο ρόλο του λαϊκού τραγουδιστή θα είναι, τον πρώτο λόγο θα τον έχει ο γνωστός σε όλους μας Λάκης Χαλκιάς, ο βαρύτονος Δημοσθένης Σταυριανός στο ρόλο του Ψάλτη, ο γνωστός Δημοσθένης Σταυριανός που τυχαίνει να έχει και να είναι και επικεφαλής τώρα πια του πολιτιστικού τμήματος του Δήμου, ναι, και την ανάγνωση των ρόλων θα την έχει ο γνωστός ηθοποιός Χρήστος Φωτίδης και αυτός άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Δήμο Λυκόβρησης Πεύκης. Αντώνης, μπήκαμε στο κομμάτι το αθλητικό το δικό σου. Και πολιτιστικό, συνάμα, Αντώνη. Σημαντικό, κάναμε διεύρυνση και στο πολιτιστικό. Σημαντικό και το πολιτιστικό έργο που παράγει ο Δήμος Μεταμόρφωσης. Αρβανίτια 2017, Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στην πλατεία του Δημαρχείου στο Δήμο Μεταμόρφωσης. 10 το πρωί, 3 διαδρομές, 500 μέτρα για τα νέα, τα μικρά, τα παιδιά, 1700 για τους μεγαλύτερους και 5.000 μέτρα η ανώτατη διαδρομή για όποιον θέλει να τρέξει όσο το δυνατόν περισσότερο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και ο κόσμος να αγκαλιάσει την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε. Και είστε προσκεκλημένοι, εννοείται. Είναι σίγουρο θα την αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και εμείς με τα χαρά, Αντώνη, να πούμε ότι θα αγκαλιάσουμε και τα σωματεία της πόλης της Μεταμόρφωσης για να κάνουμε γνωστό και να γνωστοποιήσουμε τις αθλητικές προτεραιότητες και του Δήμου αλλά και τις ανάγκες που έχουν τα αθλητικά σωματεία και πώς καταφέρουν και εκείνα με στο δύσκολο καιρό αυτό να τα βγάζουν πέρα. Άρα, ανοιχτή πρόσκληση σε όλο το αθλητικό κομμάτι της Μεταμόρφωσης.
Να ευχαριστήσω την πρόεδρο του σταθμού, Επικοινωνία FM, την κυρία Ρόνη. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και της Κοινοφιλούς Επιχείρησης του Δήμου Μεταμόρφωσης. Κυρία Πατέλη, που είναι πρόεδρος του Κοινοφιλούς Επιχείρησης του Δήμου Μεταμόρφωσης, για την παρουσία τους και για την εξέπαινη αυτή πρωτοβουλία, και να ευχηθώ καλή επιτυχία στα Αρβανίτια 2017 αλλά και στις υπόλοιπες δράσεις που φτάνουν και στο πολιτιστικό κομμάτι. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Θα έχετε πολύ σύντομα και το επόμενο αθλητικό γεγονός που θα είναι μέσα στο μήνα Νοέμβρη και θα είναι με την Εθνική Ομάδα Παλεμάχων Μπάσκετ. Και το αντικείμενό μου. Ναι. Και το Δεκέμβρη θα έχουμε με την ομάδα παιδών που είχε την παγκόσμια αυτή επιτυχία πάλι στο μπάσκετ. Θα σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα, καθώς επίσης και για τις επόμενες πολιτιστικές μας δράσεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Αναμένουμε με μεγάλη ευχαρίστηση και επιθυμία. Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Να είστε καλά κι εσείς.